Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχουν τεθεί από τις νυχτερινές προς πρωινές ώρες σήμερα δευτέρα μονάδες του ελληνικού στρατού και στην Δυτική Ελλάδα μετά τη νέα προκλητική ενέργεια της Τουρκίας, έκδοσης Ναύτεξ για διεξαγωγή ασκήσεων με τη χρήση πραγματικών πυρών σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή μεταξύ Καστελόρισου, Ρόδου και Καρπάθου. Σύμφωνα με πληροφορίε, το πολεμικό αεροδρόμιο του Αράξου και τη Ανδραβίδα, στην Αυτική διοίκηση Ιωνίου, καθώ και σε μονάδε του στρατού ξηρά τη περιοχή, αλλά και στο αεροδρόμιο του Ακτίου, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και έφεδροι κλήθηκαν τη νύχτα να επιστρέψουν και να παρουσιαστούν όπου υπηρετούν, καθώ έγινε αναστολή των αδειών που του είχαν δοθεί. Στο μεταξύ, το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει σε ανακοίνωσή του πω η Ελλάδα δεν θα δεχθεί κανέναν εκβιασμό, θα υπερασπιστεί την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τη δικαιώματα, ενώ καλεί την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τι παράνομε ενεργείέ της που υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Αντίθετα, η Τουρκία αποδεικνύει στην πράξη ότι οι δηλώσει περί για διάλογο είναι προσχηματικέ. Επικαλούμενη την υπογραφή μια καθόλου ανώμιμη συμφωνία ΑΟΣ-Ελλάδα-Εγύπτου εγκαταλείπει τον διάλογο πριν καν ξεκινήσει και καταφεύγει σε πρακτικέ παρελθόντων αιώνων, ακολουθώντα την αδιέξοδη τακτική απόπειρα δημιουργία τετελεσμένων.